Αρχικά ο Κάφη του θα φτάσει μέχρι το lay-up. Θα μειώσει σε 2-10. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μάικλ. Ο Ντέντι από την γωνία σουτάρει για 2. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Και πάλι επιθετικό rebound από τον Κάφη. Ο Ντέντι για 3 τώρα και θα ευστοχήσει. Έχουμε και πίεση σε όλο το γήπεδο. Και κυρίως τον Γκάρετ, αν κατάλαβα καλά. Ο Γκάρετ όμως. Βίλιαμς αποφεύγει τον Γκάρετ. Σουτάρει για 3 και σκοράρει. Για 3 από την γωνία ο Κάφη απαντάει. Τα μπάλα φτάνει στον Παπαμιχαήλ που πάει μέχρι το καλάθι και φάουλ. Και μάλιστα το έκανε φέτος στις 2 Νοεμβρίου που έκοψε και πήρε την μπάλα ο Ingram, ο οποίος σουτάρει για 2 και σκοράρει. Ο Griffin στη γωνία. Ο Ingram κάνει προσποιήσεις, θα πάει προς το καλάθι, σταμάτησε. Ένα fade away άστοχο, επιθετικό rebound όμως και κάρφωμα. Ο Κάβη στη γωνία. Ο Friday για 3, μπροστά στον Πυρίλη ευστοχή. Ο Black Sear βλέπει την κίνηση του Griffin, δεν του περνάει την μπάλα. Ο Τιμάτων Williams που επέστρεψε στο παρκέ. Σουτ για 3 από τον Griffin ευστοχή. Ο Griffin και ο Ingram. Πάλι ο Williams, πάλι ο Griffin από τη γωνία. Σουτάρει πάλι για 3 ευστοχή. Είναι κοντά του. Ο Garrett. Πάλα στη γωνία για 3 ευστοχή. Απάντηση. 4 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Ο Ingram όμως σκοράρει αμέσως για τρίπο. Ο Ρος φίλος της σημερινής αναμέτρησης που θα πολύ πιθανό να κρίνει πολλά για τη συνέχεια. Ο Γιαναράς on Friday. Ο Γκάρετ για 3 ευστοχή. Πάλι τρίποντο εύστοχα αυτή τη φορά. Που έχει σήμερα ο σέντερ του Παραλιμνίου, ο οποίος όπως είπαμε στην αρχή της μετάδοσης σουτάρει με 59,2% από τη γραμμή. Σήμερα και πάλι ο Friday θα σηκωθεί για 3 και θα ευστοχίσει 50-45 σε ποσοστό στο πρωτάθλημα. Όσο είναι ευστοχή από την γραμμή των Μολών. Εδώ γίνεται το κλέψιμο από τον Σιλβέστερ, ο οποίος δίνει γρήγορα στον Williams, φτάνει στο lay-up και ο Πυρίλης περιμένει τον Williams, θα του δώσει και το screen, η μπάλα στη γωνία. Ζάκης Παπαδόπουλος για 3 μέσα. Ο Williams. Τα υφάλα από τον Γκάρετ, σουτάρει για 3 και ευστοχή για να εκτελέσει την ποινή. Ευστοχή. Πέρσι έφυγε για λίγο για την Ελλάδα και την ομάδα του Ρεθύμνου. Αλλά επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Ο Williams με τον Γκάρετ, βλέπουμε εδώ τα rebound 38-35. Για 3 ο Griffin μέσα. Ο Griffin. Πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Για 2 ο Williams ευστοχή. Θα περάσει στον Παπαδόπουλο. Αυτός με τον Γκούνα γυρίζει αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Blackshear που καρφώνει και στέλνει τη διαφορά. Επαναφορά ο Κούνας που δεν έχει φανεί σχεδόν καθόλου σήμερα. Για 3 ο Γκάρετ σκοράρει. 59-65. Ο Κάφη που έχει πλέον 11 πόντους. Και θα τους κάνει 12. Να μειώσει ακόμα περισσότερο. Κούνας για 3. Μέσα. Βρήκε λίγο διάδρομο. Αφήσει τον Παπαμιχαήλ. Πάει προς το καλάθι. Αστοχή ο Ντέντι το επιθετικό rebound. Θα σκοράρει και θα βάλει μπροστά τον Αποέλ. 17 δευτερόλεπτα και 8-10 για το τέλος. Κρίσιμες βολές. Ευστοχή και ισοφαρίζει. Σε 68 όλα. Ο Ζόρντιν Βίλιαμς. Σε ένα απίθανο παιχνίδι. Μέσα και η δεύτερη μπροστά το Παραλίμνη. 68-69 και time out. Τώρα στον Γιαναρά. Αυτός πιέζεται από τον Griffin. Τώρα θα κάνει ένα κακό σουτ. Το rebound από τον Williams που θα πάρει και φάουλ. Ο Williams ευστοχεί στην πρώτη. 8 assist το έκλειψε. 8 assist, 8 rebound και 21 πόντους. Μέσα και η δεύτερη. 68-71. Τρέχει ο Γκάρετ. Θα σταθεί να σουτάρει για 3. Αστοχή. Η νίκη στο Παραλίμνη.